βλέπουμε ότι ενώ του έδωσε ας πούμε στοιχεία αυτά και του έκανε τις πρώτες βοήθειες, τον μετέφερε. Πού τον μετέφερε? Στον Πανδοχείο, λέει. Και στον Πανδόχο έδωσε 2 δινάρια. Και του λέει να μεληθείς, λέει, αυτόν τον άνθρωπο και αν σοδεύσεις κάτι παραπάνω, στη δεύτερη μου έλευση θα σου το ανταποδώσω. Άρα βλέπουμε ότι τον μετέφερε πού? Πανδοχείο είναι η εκκλησία. Είναι ο ναός του Κύριου. Είναι ο ιερές που είναι μέσα και είναι αντιπρόσωπος του Θεού. Η κάθε ψυχή που μπαίνει μέσα, θα πάμε εμείς την κάθε ψυχή να την πάμε μέσα στο ναό, ο Κύριος πρωτίστως στον ιερέα του είχε δώσει 2 δινάρια. Λέει, πρόσεξε καλά. Εδώ θα κάνεις έργο δικό μου. Με τα 2 δινάρια. Την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Θα την εξαντλήσεις απέναντι στον πορεμένο και θα φύγει ανανεωμένος και με ελπίδα και πίστη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και σωματικά τον προστάτευσε και πνευματικά. Εμείς πάνω εκεί στο σημερινό Ευαγγέλιο, στις σημερινές αυτές επισημάσεις που έχουμε κάνει, πού κουτσένουμε και τι μπορούμε να κάνουμε? Αν θέλουμε πουθενά δεν κουτσένουμε. Μπράβο κυρία μου, μπράβο. Όλοι μας, όλοι μας. Λέει ότι όταν λέει τον βρήκε τραυματισμένο, ο καλός Σαμαρίτης πήρε λέει λάδι και του άνοιξε τις πληγές. Λένε ότι το λάδι μαλακώνει τον πόνο. Και διαβάζοντας τους πατέρες που έχω, ανακάλυψα ότι ναι, μαλακώνει τον πόνο, αλλά... Το έχετε προσπάσει σε θεραπευτικό. Βάλει στην κεφάλι σου λιγουράδι, λέγανε. Επειδή το θέμα είναι πέρα ως πέρα πνευματικό, λένε οι πατέρες, το λάδι μαλακώνει τον πόνο το σωματικό. Το λάδι είναι ο λόγος του Θεού που αν ο άνθρωπος ανοίξει τις πληγές του, τις αμαρτίες και αυτές τις ανακαταστασίες που έχει μέσα του και πει ο λόγος του Θεού, θα μαλακώσουν τα πάντα. Ο λόγος του Θεού. Και λέει ότι μετά πήρε λέει κρασί και τον άλυψε. Να του καυστηριάσει. Δηλαδή για να τον κάνει μία και καλή καλά. Να μην μολυθεί πλέον. Και οι πατέρες λένε πάνω εκεί το κρασί είναι το αίμα του Κυρίου που έχησε όταν είμαστε άξιοι, ετοιμαζόμαστε να πάρουμε το σώμα του και το αίμα άξια, τώρα στηριζόμαστε τόσο πολύ καλά που αναθεωρούμε πολλά πράγματα. Διότι το αίμα και σώμα Κυρίου μας δίνει μία δύναμη τέτοια που καυτηριάζει μέσα τα πάντα μας. Διότι ο Κύριος λέει η ζωή είναι το σώμα μου και το αίμα μου. Ο πίνουν σε αυτό και η ζωή όλη μου. Βεβαίως. Και το έδωσε στους πάντες. Τώρα ο καθένας ας δει τον Σαμαρίτη που αντιπροσωπεύει τον κάθε άνθρωπο έκαστο και τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε άνθρωπο και πώς μπορεί να βελτιωθεί. Και λένε οι πατέρες κάτι άλλο στο θέμα αυτό, λένε ότι 2 παραβολές που είπε ο Κύριος φτάνει για να σωθεί η ανθρωπότητα. Πρώτον είναι είναι του ασώτου και του καλού Σαμαρίτη. Αν χαθεί η Αγία Γραφή και σωθούν αυτές οι 2 παραβολές, τα έχει μέσα όλα, όλα που αν ο άνθρωπος τα πάρει και τα μελετήσει σωστά, αναστέλλεται. Λοιπόν, σας πω για έναν, τα τελειώσατε. Ναι.
Αυτός πέθανε για κάμποσες ώρες εκεί στο χωριό της Καλαμάτας και πέθανε ο Ντίνος, πέθανε ο Ντίνος. Ύστερα από λίγο ο Ντίνος σηκώθηκε. Λέει, πού ήσουν, τι έγινε, του είπαν. Ήρθε ένα μαύρο πουλί και με πήρε, λέει, και με πήρε σε ένα σημείο που ήταν σαν ναός. Εκεί κάποιος σήκωσε κάτι κουλούρες και του λέει, δεν σου πάρει αυτό τον Ντίνο, σου πάρει αυτό τον Ντίνο που είναι σε αυτό το χωριό, τη γαράτζα. Αυτό ναι θα φέρεις. Και αφού ξύπνησε αυτός ο Ντίνος, ακούνε στραπολί, πολύ, χτύπησε η καμπάνα. Ήταν ψηλά το χωριά, ορεινά. Και πέθανε ένας άλλος παιδιά, σε αυτό το χωριό. Και του είπανε, αυτός ο Ντίνος θα έρθει μετά από τόσα χρόνια την τάδε ημερομηνία. Ναι. Το έγραψε. Ναι, και πέθανε μετά από 30-35 χρόνια. Μάλιστα. Επομένως, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν χάνεται τίποτα. Η ψυχή κάπου πάει, κάπου έρχεται. Του είπε αυτός, έκανες λάθος που τον είπες. Δεν έπρεπε να φέρεις αυτό, βέβαια. Έπρεπε τον άλλον, όχι το χωριό. Και... Ο Απόστολος Παύλος λέει: θέμα, αν περάσουν 2-3 εβδομάδες και δεν έχουμε λυτρωηθεί και πεθάνουμε, δεν μπαίνουμε στη Βασιλεία του Ουρανού. Και δεν είμαστε, να έχουμε και μεταλάβει. Κάποια επιστολή του έχω διαβάσει. Αυτό. Λοιπόν, πρέπει να μεταλαβαίνουμε, πρέπει να λέμε πολλές φορές την ημέρα: Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμα τον Μαρτώλο, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμα τον Μαρτώλο, Κύριε Ιησού. Και εκεί που μαγειρεύουμε, και εκεί που κάνουμε δουλειά μας. Μπορούμε να το λέμε. Ακατάπαστα λέει πρέπει να τη λέμε την προσοχή, γιατί δεν σταματάμε καθόλου. Και ύστερα πρέπει να λέμε Θεοτό και Παρθένε, σώσαμε τον Αμαρτωλό. Θεό, σώσαμε τον. Όσες φορές μπορούμε. Κατόπιν μπορεί να λέμε Άγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Όσες φορές μπορούμε την ημέρα. Είναι καλές προσευχούλες. Αυτές είναι από το Αγιώρος φρέμερες που σας λέω. Από όταν προσευχόμαστε προς το Κύριο, οτιδήποτε προσευχή και το πνεύμα μας είναι εκεί προσχολημένο, πάντοτε είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και έχουμε ένα θωρακισμό πνευματικό από τα άνωθεν που ο κακός αν θέλει να πει να μας διαβάλει για χίλια δυο πράγματα δεν θα μπορέσει. Δεν είναι τα λόγια, είναι η πίστη. Ναι, ναι. Λοιπόν, και στον Άγιο Όρος που είπατε λένε την προσευχούλα αυτή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε τον αμαρτωλό την αμαρτωλή. Συνέχεια. 1500 φορές την ημέρα το λέει ένας καλόγερος. 1500 φορές την ημέρα. Πάντοτε έχουμε επίγνωση σε ποιον μιλάμε. Σε ποιον μιλάμε. Και δεν μπορεί το μάτι μας, το πνεύμα μας, να φύγει και να πάει σε πράγματα κακά και ακάθαρτα. Λοιπόν, ας κλείσουμε λίγο εδώ και μετά να πούμε τι. Λοιπόν. Λίγο. Το εξαρτάται. Λοιπόν, για λίγο. Ο δε είπε. Ο ποιήσας το έλεος μεταυτού είπε, ου αυτό ο Ιησούς παρέσου και εσύ ποιεί ομοίω. Λέει, ποιος ήταν ο καλύτερος, λέει, από τους τρεις, λέει, ήταν αυτός που πήγε και έκανε την πράξη και τον ελέησε. Ναι, λέει, και εσύ, λέει, παρέσου και ποιήσεις ομοίω σαν τον Σαμαρίτη. Για να ακούσουμε τι λέει ο πατέρας. Αντίστατος πίστης, αμετάθετος ελπίδα, αμετακίνητος αγάπη. Βάλε αυτές τις λέξεις στην καρδιά σου και δείχνεται στα έργα σου. Πιο δυνατά λίγο να λέει. Με το τραγούσα διά. Όπως και να το ακούσα. Τώρα τους εδώ είναι, ελάτε. Ελάτε. Στο τέλος. Θα θυμήσου την αγάπη που έδωσε τη ζωή της για τους ανθρώπους. Θυσιάζε λοιπόν και εσύ πρόθυμα τα θελήματα της σαρκός σου για την αγάπη του αδελφού σου. Βλέπετε τι λέει. Ότι... Ποιος Πάρα πάνω κύριε Κύριε, να μας θέσετε να δείτε να πουλά, ε. Θα καθίσεις, Βασιλάκη. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Απ' την άλλη που έχω λοιπόν, την αδερφή μου στο σπίτι. Ναι, λίγο να πει η Ναμέ κοπελίστα κάτι, γιατί είμαστε σχεδόν τέτοιοι. Λοιπόν, πες το πάλι αυτό το τελευταίο, για να με ακούστε όλοι. Ναι. Θυμήσου την αγάπη που έδωσε τη ζωή της για τους ανθρώπους. Θυσίαζε λοιπόν και εσύ πρόθυμα τα θελήματα της σαρκός σου για την αγάπη προς τους αδελφούς. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας λέει αυτή την αγάπη που είμαστε υποχρεωμένοι για να τη μεταδώσουμε του καλού Σαμαρίτη, να είμαστε και εμείς καλοί, πρέπει να θυσιάσουμε από τη σάρκα μας και να πονέσει λίγο. Έχουμε την πρόθεση αυτή. Αν την έχουμε και έχουμε αδυναμίες, θα πούμε και εμείς
Κύριε, όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλεις εσύ. Βοήθησέ με, Κύριε. Αμήν. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε γύρω από το θέμα αυτό, θα κάνουμε προσευχή, καμία απορία. Ωραία, τα εξηγήσατε, ωραία. Τα είπατε να το σώμα και στην εκκλησία το πρωί. Τα λέει τόσο ωραία και τόσο... Το Ευαγγέλιο ωραία, καταλαβαίνετε. Εμείς τι άλλο έχουμε να πούμε. Ερώτηση υπάρχει ή να κάνουμε προσευχή. Έχω ένα κομμάτι αυτό, ένα παλιά από Ελαιά Διαθήκη. Εγώ το έχω και το διαβάζω. Έχω και την 7, έχω τον Δαμήκοντα. Αλλά και αυτό έχει τους ψαλμούς, τις παροιμίες. Τις παροιμίες, καμία. Και η Ισαΐα. Αν και μια κυρία θέλει, μπορείτε στο δώσω το διαβάσει. Αν το έχει να το διαβάζει. Θέλετε καμία. Είναι η Παλαιά Διαθήκη. Για να σε ρωτήσω εσένα, τα βλέπεις τα γράμματα, για να δω. Για να δω. Κάτι βλέπω. Κάτι βλέπω. Αν είναι και θέλετε να τη βαστίξετε και την παραπάνω Κυριακή να τη φέρετε. Όχι, ας την ρωτήσει και παραπάνω, την φέρετε αργότερα. Το κοσμάτι των εντολών τον έχω αφήσει για την κυρία Ελαϊκή. Και μετά. Κάνουμε προσευχή για να μπορεί και η κυρία Αθηνά. Λοιπόν, θα πρέπει να... Θα ψάλουμε τον ύμνο του Κυρίου. Σε κοντινούμε. Θα το δοξάσουμε. Μπατζούρια. Θέλουν φως οι κυρίες. Απ' έξω. Ένα λεπτό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού και τον ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήκαμε σήμερα για να είστε όλοι καλά. Έλα από λίγο, Μαρία. Κουκλίτσα. Κυρία Αθηνά. Λίγο παύση, ησυχία, για να ακούσουμε ένα μικρό κείμενο, γιατί ξέχασα για να το πω. Είναι του να με Ιωάννη του Χρυσόστομου. Για παρακαλώ, ακούστε λίγο. Λίγο. Τόσο μεγάλη δύναμη είναι η δύναμη της αγάπης, ώστε όχι μόνο τους παρόντες και εκείνους οι οποίοι βρίσκονται κοντά μας και τους βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά και εκείνους οι οποίοι βρίσκονται μακρά, να περιλαμβάνει και να συνδέει και να ενώνει, και ούτε ο πολύς καιρός, ούτε η απόσταση, ούτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να διακόψει την αγάπη της ψυχής. Αμήν. Διότι έτσι πρέπει να αγαπά εκείνος, όσες πραγματικώς αγαπά, ώστε αν και τη ζωή του τη ζητήσουν, και είναι τούτο δυνατό να μην διστάσει. Διότι τίποτε δεν είναι εισάξιον με ένα γνήσιο φίλο. Και ο καλύτερος φίλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Thank you.